Το Ισραήλ ενημέρωσε την Νορβηγία ότι δεν θα διευκολύνει πλέον τους διπλωμάτες της να εργαστούν στην Παλαιστίνη. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη ανακαλέσει τη διαπίστευση 8 διπλωματών και είπε ότι η απόφαση έρχεται ως απάντηση στην αντιϊσραηλινή, όπως είπε, συμπεριφορά της Νορβηγίας, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στην αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους. Η Νορβηγία χαρακτήρισε την εξέλιξη ακραία πράξη και είπε ότι θα έχει επιπτώσεις στη σχέση της με την Ισραηλινή κυβέρνηση. Στο μεταξύ, η έκθεση της Human Rights Watch διαπίστωσε ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν τουλάχιστον 7 Παλαιστινίους και τραυμάτισαν σοβαρά 2 όταν επιτέθηκαν σε σπίτι στην πόλη της Γάζας τον Δεκέμβριο. Στους νεκρούς περιλαμβάνεται μία έγκυος και στους τραυματίες ένα 5χρονο παιδί. Τα μέλη της οικογένειας είπαν ότι δεν υπήρχαν μαχητές ή όπλα μες στο σπίτι και πως η οικογένεια δεν είχε καμία σχέση με καμία ένοπλη ομάδα. Ο Ισραηλινός στρατός δεν έχει ακόμα απαντήσει. Από την πλευρά της, η Σαουδική Αραβία χαρακτήρισε τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, χωρίς να κάνει άμεση αναφορά στο Ισραήλ. Η δήλωση έρχεται την ώρα που αυξάνονται οι φόβοι για μια γενικευμένη σύραξη στη Μέση Ανατολή.